συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 1036, είναι από το βιβλίο Εφεσίους, από το 4 κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1036, δέλτα κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσιν εν τη ματιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διάνοια, απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς εις την αλσέλγιαν, δια να εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν ακορέστως. Εσείς όμως δεν εμάθατε ούτε τον Χριστόν, επειδή αυτόν οικούσατε και εις αυτόν εδιδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού. Και να απεκδηθείτε των παλαιών άνθρωπων, τον από την προτέραν διαγωγή, τον κατά την προτέραν διαγωγή των φθυρώμενων κατά απατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νεού σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητα της αληθείας. Όθεν, απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίου αυτού. Διότι είμαι θαμέλη αλλήλων, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος σας μη δει επί των παροργισμών σας, μη δίδετε τόπον εις των διάβολων. Ο κλέπτονας μη κλέπτει πλέον, μάλλον δε ασκοπιάζει εργαζόμενον το καλόν, με τα σχήρας αυτού δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρίαν έχοντα. Μη δεις λόγος σαπρός σας μη σε εξέρχεται εκ του στόματός σας, αλλά ως της είναι καλός προς οικοδομήν της χρίας, δια να δώσει χάριν εις τους ακούοντας. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγίστητε δια την ημέραν της απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημίας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεται δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς και ο Θεός συνεχώρησε σε εσάς δια του Χριστού. Αμήν. Από τη Ρώμη λοιπόν, φυλακισμένος, περίπου 10 χρόνια αφότου είχε βρεθεί στην Έφεσο και εκεί κήρυξε με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου το Λόγο του Θεού, ώστε όλη η Ασία άκουσε το Λόγο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος στέλνει με πολύ αγάπη προς την Εκκλησία των Εφεσίων την επιστολή αυτή, αποκαλύπτοντας πρώτα-πρώτα το μυστήριο του Θεού και Πατρός, το μυστήριο του Ιησού Χριστού το αποκεκριμένο. Στη συνέχεια προσεύχεται για τους αδελφούς στην Έφεσο, ώστε να περπατάν και να ζουν ζωήν πνευματική, και τέλος τους αποκαλύπτει με πραγματική αποκάλυψη Θεού την ανάγκη μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει ενότητα της πίστεως και η ενότητα του Πνεύματος. Η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή η ταπείνωση, η δουλεία και η υπηρεσία, γιατί ο χριστιανός πρέπει, είναι απαραίτητο να έχει την λογική της δουλείας απέναντι πάντων. Άλλωστε, μας το βεβαιώνει αυτό ο Κύριος μας λέγοντας, και επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν το καιρό εκείνο το εσχάτω, θα εκχαίω από το πνεύμα μου για να προφητεύουνε. Τις έσχατες ιδιαίτερα μέρες θα πρέπει όχι να νομίζουν οι χριστιανοί ότι είναι δούλοι, αλλά να είναι δούλοι, και αυτό χρειάζεται δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι «εξητώ εντολή από τον Κύριό μου», και η δεύτερη σκέψη είναι ότι έχω πολλούς δεσπότες. Είμαι δούλος του Χριστού και μου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να διαχειρίζομαι τα μυστήρια του Θεού. Είμαι δούλος της οικογένειάς μου, υπηρετώ την οικογένειά μου, ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, τα παιδιά. Είμαι δούλος στην Εκκλησία, υπηρετώ τα αδέλφια μου, και όταν είμαι υπηρέτης των αδελφών μου, μου δίνει ο Θεός να διαχειρίζομαι την πολυειδή χάρη του Θεού, όχι με λόγια αλλά με έργα, και επιπλέον σαν δούλος η χάρις του Θεού
που φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους, διδάσκει μόνο εμάς, με βιωματική εμπειρία, όχι με θεολογία, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ασέβεια και κοσμικές επιθυμίες, έρχεται η δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά μας και τα αρνούμεθα. Δεύτερον, να ζώμεν σοφρόνος με φόβο Θεού, σοφρόνος δικαίως με τη δικαιοσύνη του Θεού και ευσεβώς με σεβασμό ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Και αυτό πάλι γίνεται από τη χάρη του Θεού που μας διδάσκει, ξαναλέω, όχι με θεολογικά επιχειρήματα αλλά με βιωματική εμπειρία, καθώς όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Εάν κάποιος είναι τέκνο Θεού, διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν διοικείται, δεν είναι τέκνο Θεού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Και τέλος, να προσμένουμε τον Κύριό μας, να προσμένουμε, όπως λέει η Γραφή, ακριβώς τη μακαρία ελπίδα, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας πρώτον, και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα βασιλεύσουμε μετά του Χριστού. Αφού αρπαχθούμε και περάσουν και τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, θα βασιλεύσουμε μετά του Χριστού επί της γης για 1000 χρόνια και εις τους αιώνες των αιώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι λοιπόν η λογική του έχοντος του ανθρώπου, του χριστιανού, που πρέπει να έχει το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή την ενότητα του Πνεύματος, αλλά και την ενότητα της πίστεως, δηλαδή να είμαστε μιας γνώμης, μιας διδασκαλίας, να φρονούμε το αυτό. Και πώς γίνεται αυτό? Πάλι με τη χάρη του Θεού, δια του Ιησού Χριστού που δίνει διακονίες, και οι διακονίες καταρτίζουν μόνο τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, όπου οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι ξεχωρισμένοι άνθρωποι από το Θεό δια τον αγιασμό τους και την καθαρότητά τους. Μόνο οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού καταρτίζονται και καταρτίζονται για να μπορούν στη συνέχεια αυτοί να καταρτίζουν τους άλλους και έτσι να επεκτείνεται η Βασιλεία των Ουρανών και να οικοδομείται η Εκκλησία. Αφού λοιπόν περιέγραψε με λεπτομέρειες ο Απόστολος Παύλος τα πνευματικά της Εκκλησίας του Θεού, του ζώντος που είναι ο οίκος του Θεού, του ζώντος ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, στη συνέχεια περιγράφει τώρα θα δούμε, που περιγράφει την πνευματική ζωή του κάθε ανθρώπου. Γιατί κάθε ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού έχει μία δική του πνευματική ζωή, μία δική του πνευματική πορεία. Να το πω κι αλλιώς, μία δική του ηθική ζωή. Όχι με βάση τη δικαιοσύνη των ανθρώπων, που είναι ως ρυπαρό ημάτιο, αλλά με βάση τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού: ύστερα από όλα αυτά τούτο λέγω και διαμαρτύρομαι δια του Κυρίου προς εσάς, για τον κάθε έναν από εσάς, τον Εφεσίων ο Απόστολος Παύλος, ημών ο Λόγος του Θεού, διαμαρτύρομαι για σας πρώτον. Είναι 7 πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα εμείς να τα προσέχουμε. Πρώτον, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περπατούνε. Δεν έχετε καμία σχέση πια με τον κόσμο, καμία ομοιότητα. Μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκέφτομαι, κρίνω με το πνεύμα που μου έδωσε ο Θεός, εκλέγω το τίμιον και απορρίπτω το αχρίον. Είναι ανάγκη λοιπόν κάθε ένας από εσάς, διαμαρτύρεται ο Λόγος του Θεού, να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να μην περπατάτε πλέον όπως περπατάει ο κόσμος. Πώς? Εν τη ματαιότητη, με μάταιο τρόπο, άσκοπα, χωρίς λόγο, χωρίς δηλαδή να εξετάζετε πού πηγαίνετε, από πού έρχεστε,
Να μην περπατάτε με μάταιες σκέψεις, με μάταιες επιδιώξεις, με μάταιες φιλοδοξίες, όπως ο κόσμος, ζητώντας τα του κόσμου, αλλά εσείς να περπατάτε κατά το πνεύμα, να περπατάτε εξητώντας όχι τα γήινα αλλά τα ουράνια, όχι τα σαλευόμενα αλλά τα σάλευτα. Έχετε σκοπό εσείς, έχετε στόχους και σκοπό, όπως όλοι οι άνθρωποι. Μόνο οι άνθρωποι έχουν στόχους γήινους, να βγάλω λεφτά, να γίνω ηθοποιός, να γίνω τραγουδιστής, να γίνω ποδοσφαιριστής, για να βγάλω μεγάλη περιουσία. Έχουν στόχους, αγωνίζονται να σπουδάσω, να βελτιώσω τη ζωή μου, να σπουδάσω τα παιδιά μου, έχουν στόχους. Εσάς όμως οι στόχοι σας δεν είναι εν τη ματαιότητη του κόσμου τούτου, εσάς οι στόχοι σας είναι εν της ουρανής. Μην περπατάτε λοιπόν στοχεύοντας, αποσκοπούντες στη ματαιότητα του κόσμου τούτου, αλλά στα αιώνια, στα ουράνια και στα ασάλευτα. Άρα λοιπόν μην περπατάτε όπως τα έθνη, πρώτον εν τη ματαιότητη του νόου σας, τι σκέφτεστε, τι αποφασίζετε, τι εκλέγετε, τι απορρίπτετε, αλλά θα περπατάτε με την πραγματική αλήθεια που είναι η αιώνια ζωή και δεν έχει καμία σχέση με τη ματαιότητα. Δεύτερον, μην περπατάτε σκοτισμένη τη διάνοια μέσα στο σκοτάδι τυφλή, γιατί λέει η Γραφή το Ευαγγέλιο, είναι και καλυμμένο εις τους απίστους, τον οποίον ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου. Εσείς δεν είσαστε εσκοτισμένοι το νου, τη διάνοια, γιατί εσείς πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άρα σε εσάς έχει επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Δεν περπατάτε στο σκοτάδι, περπατάτε στο φως. Άρα ξέρετε από πού ερχόσαστε, πού είσαστε και πού πηγαίνετε. Έχετε επίγνωση της αληθείας. Δεν πηγαίνετε στα τυφλά, δεν πηγαίνετε κατά τύχη. Και αν το πω γραφικά, εσείς διοικείστε από το Πνεύμα το Άγιο και περπατάτε κατά το Πνεύμα το Άγιο, πάντοτε μέσα στα όρια του Λόγου του Θεού και πάντοτε μέσα στην ενότητα της πίστεως όλοι μαζί, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά και σαν εκκλησία. Όχι εσκοτισμένη λοιπόν τη διάνοια, ούτε απολωτριωμένη από τη ζωή του Θεού, αποξενωμένη από τη ζωή του Θεού. Υπάρχει η ζωή του κόσμου για τους ανθρώπους και υπάρχει η ζωή του Θεού για τους ανθρώπους. Η ζωή στον κόσμο και η ζωή στο Θεό. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να ταιριάξουν. Δεν μπορείτε να περπατάτε σε δύο φρονήματα. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Δεν θα περπατάς και στον κόσμο και, και στη βασιλεία των ουρανών. Ένα από τα δύο θα εκλέξεις. Δεν μπορεί το μεσημέρι να πηγαίνεις με τον κόσμο και το βράδυ να έρχεσαι στην εκκλησία. Αποξενώνεσαι από τη ζωή του Θεού. Γιατί όταν πηγαίνεις με τον κόσμο, η καρδιά σου στρέφεται προς τον κόσμο. Και τελικά θα νικήσει ο κόσμος. Τέλειωσε. Εάν έχεις παρέα με τον κόσμο, κουβεντιάζεις με τον κόσμο, τι θα δεις να συμβαίνει στη ζωή σου? Σιγά σιγά να χάνεται, να αποξενώνεσαι από την παρουσία του Θεού, από τη χάρη του Χριστού. Και μένα μου το είχε δείξει ο Θεός και δεν το έχω ξεχάσει ακόμη, όταν πρωτοπίστεψα για τα δύο φρονήματα. Μου δείξε ότι περπάταγα σε ένα πεζοδρόμιο που είχε δύο κράσπεδα. Το ένα πόδι στο ένα κράσπεδο και το άλλο πόδι στο άλλο κράσπεδο. Αλλά καθώς περπάταγα, το κράσπεδο αυτό το ένα πήγαινε χαμηλά και το άλλο ψηλά. Στην αρχή ήταν πολύ λίγη η κλίση. Όσο όμως περπάταγα, τόσο πιο πολύ η κλίση μεγάλωνε. Το αποτέλεσμα είναι άρχισα, μη χωλαίνεται λέει ο Λόγος του Θεού μεταξύ δύο φρονημάτων, άρχισα να κουτσένω. Καθώς το ένα μου πόδι πήγαινε κάτω και το άλλο πήγαινε πάνω. Προχώραγα λοιπόν
κάτω το ένα, πάνω το άλλο. Και όσο προχώραγα, αυτό που, το γεγονός που κούτσενα γινόταν πιο δύσκολο, μέχρι που έφτασε μια στιγμή που όταν το πόδι μου το ένα πάτησε κάτω, το άλλο δεν είχε δύναμη να με σηκώσει. Τελικά θα νικήσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να περπατάμε σε δύο φρονήματα. Και εδώ να το προσέξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε το μεσημέρι με τον κόσμο, με το φρόνημα του κόσμου, και το βράδυ με το φρόνημα του Χριστού. Δεν γίνεται. Γίνεται στην αρχή, αλλά όσο πάει θα χωλαίνεις, όσο πάει θα εξασθενείς, δηλαδή θα απολωτριώνεσαι, θα απομακρύνεσαι από την ζωή του Θεού, μέχρι που κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι δεν έχεις καμία σχέση με τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή μας. Όταν μπλέκω με φιλίες του κόσμου, χάνω τη φιλία μου με τον Θεό. Όταν απορρίπτω τη φιλία του κόσμου, έρχεται εν δυνάμει η φιλία μου με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά, αδελφοί. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά. Αυτή είναι η πνευματική ζωή του χριστιανού, την οποία ο Απόστολος Παύλος, με λεπτομέρειες όπως θα δούμε, μας περιγράφει, για να μην χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να μην χάσουμε την αιώνια ζωή. Επαναλαμβάνω λοιπόν, προσέξτε πρώτα τη ματαιότητα. Δεν είμαστε χωρίς σκοπό. Σκοπός μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και η επιφάνεια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού και η χιλιετής βασιλεία. Σε λίγο πρέπει να το πιστέψουμε και να το κατανοήσουμε. Θα κατέβουμε μαζί με τον Χριστό, με τα πάντων των Αγίων, για να βασιλεύσουμε επί της γης, και το περιμένουμε αυτό. Δεν είναι μια φαντασία. Είναι μια πραγματικότητα την οποία προσμένουμε, ώστε να ξεχαστούμε από τις ματαιότητες και τις επιδιώξεις της γήινες, που δεν πάβουμε όμως να ζούμε μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά μακριά από το φρόνημα του κόσμου αυτού και μακριά από τη φιλία του κόσμου αυτού, γιατί όποιος γίνεται φίλος του κόσμου, φίλος των ανθρώπων του κόσμου, εχθρός του Θεού τελικά καθίσταται. Ματαιότητα, το δεύτερο είναι σκοτισμένοι στο σκοτάδι, δεν μπορούμε να πάρουμε καλές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον, αλλά αντιθέτως εκλέγουμε το αχρίον και απορρίπτουμε το τίμιον, γιατί είμαστε στο σκοτάδι, καθώς δεν φέγγει, δεν υπάρχει σε μας ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και τρίτον, αποξενωμένοι από τη ζωή του Θεού, καθώς περπατάμε σε δύο φρονήματα. Και τα δύο φρονήματα έρχονται, πρώτον, δια την άγνοια την ούσα είναι αυτής. Οι άνθρωποι περπατάνε στον κόσμο, περπατάνε στο φρόνημα του κόσμου, γιατί έχουν άγνοια από τη ζωή του Θεού, που εμείς δεν δικαιολογούμεθα. Να έχουμε άγνοια τη ζωή εν Χριστώ Ιησού, ή να περιφρονήσουμε όπως σε αυτά πρωτοτόκια την επίγνωση που έχουμε τη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού. Για την άγνοια την ούσα εν αυτής και δια την πόρωση της καρδίας αυτής, αυτόν δηλαδή, γιατί η καρδιά σκληραίνει, αδελφοί. Όταν είναι καθαρή, είναι ευαίσθητη, πιάνει τα μηνύματα του Πνεύματος του Αγίου, καταλαβαίνει, κατανοεί το θέλημα του Θεού. Όταν όμως μπει μέσα το φρόνημα του κόσμου, σιγά 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 σκληραίνει και πια δεν μπορεί να κατανοήσει το θέλημα του Θεού, πορώνεται. Το τέταρτον είναι ήτινες αναισθητούντες. Τι θα πει αναισθητούντες? Θεόν δε φοβόνται και ανθρώπους δεν ντρέπονται, γίνονται ξεδιάντροποι, δεν ενοχλούνται από την αμαρτία του κόσμου, δεν ενοχλούνται να βλέπουν την αμαρτία, δεν ενοχλούνται να πλησιάζουν την αμαρτία, δεν ενοχλούνται να παρατηρούν την αμαρτία μέσα στο ίντερνετ, μέσα στην τηλεόραση, μέσα στο δρόμο. Δεν ενοχλούνται, δεν τους ελέγχει η καρδιά τους, χάνουν την αίσθηση, γίνονται ανέσθητοι.
Φοβερό ο πνευματικός άνθρωπος να καταντήσει ανέστητος. Άλλο να με σε επηρεάζει και άλλο να βλέπεις και να μη σε ενοχλεί. Να ακούς και να μη σε ενοχλεί. Ακούς ύμνους και δοξάζεις το Θεό. Ακούς ένα κοσμικό τραγούδι, στην αρχή λες κλείστο. Μετά το βάζεις, ακούς, αυτό δεν είναι κακό. Μετά λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω και μετά χωρίς όρια. Αναισθητούντες. Ξεδιάντροποι. Δεν σκέπτονται ο Θεός τους βλέπει. Τι βλέπουνε, τι ακούνε, τι προσέχουνε, τι εξετάζουνε. Αναισθητούντες, παρέδωκαν, και επειδή γίνονται αναισθητοί, ξεδιάντροποι, παρέδωκαν τους αυτούς τους στην ασέλγεια, στην διαστροφή. Και διαστρέφεται πια ποιος ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτό είναι το φοβερό. Σε αδελφούς απευθύνεται, σε μας απευθύνεται ο Λόγος του Θεού. Διαστρέφεται το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα, γιατί έγινε ξεδιάντροπος, γιατί έμαθε να μην ενοχλείται, αναισθητοποιήθηκε. Βλέπει και δεν ελέγχεται την αμαρτία. Ακούει και δεν ελέγχεται. Ακούει την αμαρτία και δεν ελέγχεται από το Θεό. Και καθώς η αμαρτία τον πλησιάζει, πλημμυρίζει την καρδιά του και κατεντάει σε ασέλγεια. Ποιος? Ο άνθρωπος του Θεού. Θεός να μας φυλάει, Χριστέ μου. Και έτσι εργάζονται πάσαν ακαθαρσίαν, δηλαδή δεν αφήνουν καμία καθαρσία χωρίς να εργάζονται, αντί να εργάζονται το έργο του Θεού που είναι να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό, το έργο του Χριστού που είναι να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών και με το αίμα του Κυρίου να καθαρίζονται οι άνθρωποι, το αίμα του Πνεύματος του Αγίου να ζωοποιεί και να ελέγχει τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται την ακαθαρσία. Από δούλη Θεού, δούλη της ακαθαρσίας. Και μάλιστα έβδομον, ακορέστος, αχόρταγα. Χωρίς, ξέρετε τα πει ακορέστος, χωρίς κορεσμό. Τρως, τρως, τρως και δεν χορταίνεις. Και γίνονται 250 κιλά. Βουλιμία, τώρα όχι βουλιμία της τροφής, βουλιμία της αμαρτίας. Φοβερό, αδερφοί. Εργάζονται την ακαθαρσία ακορέστος. Και είναι φοβερό να σκεφτείς ότι αυτό το πράγμα αφορά χριστιανούς. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μικρός, μεγάλος, πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι κάνεις. Ένας νέος πλησιάζει ένα κοριτσάκι, αδερφή, και μιλάει άσχημα, πρόστιχα. Τόσο άνθρωπος είναι έτοιμος για την κόλαση αν δεν μετανοήσει. Είναι δυνατόν να γίνει? Έλα που γίνεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Ένας αδελφός, μεγάλος, λέει ανέκδοτα άσχημα. Έχει χάσει, έχει γίνει ξεδιάντροπος. Και δεν καταλαβαίνει ότι η ζωή του χάνεται. Δεν ελέγχεται. Θα μου πεις, γίνονται αυτά? Σπανίως, αλλά γίνονται. Και ο Θεός μας τα αποκαλύπτει, μας τα φανερώνει, για να επέμβουμε να τα διορθώσουμε, για να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά μας τα φανερώνει και για τον εαυτό μας, για να διορθωθούμε κι εμείς. Αλλά για να διορθωθείς πρέπει να θέλεις να διορθωθείς. Αν δεν θέλεις να διορθωθείς, δεν πρόκειται να διορθωθείς. Πρέπει πραγματικά να μετανοήσεις, να επιστρέψεις στο Θεό, να ζητήσεις έλεος από το Θεό και ιδιαίτερα από την αρχή της πτώσης, όχι στο τέλος. Γιατί στο τέλος τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Από την αρχή της πτώσης πρέπει να καταλάβεις, να έλθεις σε Αυτόν, να ζητήσεις συγχώρεση από το Θεό
Και όταν αυτά τα λέω για όλους μας και για τον εαυτό μου. Δεν αφήνω μερικούς απ' έξω. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη φταίει. Εις πολλά πτεωμένα πάντες. Και ο λόγος του Θεού δεν τα λέει για έναν ή δύο από την εκκλησία των Εφεσίων. Τα λέει για όλους τους Εφεσίους. Γιατί η ψυχή όλων μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όλοι μας έχουμε περάσει από τη διαδικασία, εκ πείρας σας το λέω, της φιλίας του κόσμου, του να παρασυρθώ λίγο από ένα φίλο μου, να παρασυρθώ λίγο από κάτι που βλέπω. Αλλά αν έγκαιρα έρθει ο Λόγος του Θεού και με ελέγξει και πω τι κάνεις, το αίμα σου Χριστέ μου, φεύγει ο διάβολος και ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Και για τους γονείς και για μας, και για τους γονείς και για τα παιδιά, και για τα παιδιά χώρια. Και οι γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους, να παρακολουθούν, να προσεύχονται, να έχουν επίγνωση του τι συμβαίνει. Αλλά και τα παιδιά από μόνα τους να καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι καλό. Δεν αρέσει στο Θεό. Και όταν δεν αρέσει στο Θεό, τα πράγματα αρχίζουν και χαλάνε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Σεις όμως, απευθύνεται τώρα στους Εφεσίους, δεν εμάθατε έτσι το Χριστό, έτσι, δηλαδή πώς, όπως είπαμε, με σκόπους μάταιους, με σκότος, τύφλωση, αποξενωμένοι από το Θεό, αδιάντροποι, εσχροί, χωρίς να έχουμε φόβο Θεού, απρεπείς, αχόρταγοι στην αμαρτία. Εσείς δεν μάθατε έτσι το Χριστό. Επειδή, γιατί δεν τον μάθατε έτσι το Χριστό? Και εδώ να το προσέξουμε αδερφοί. Επειδή καθένας από εσάς χωριά και τον ακούσατε. Ακούσαμε τον Χριστό βέβαια. Πώς τον ακούμε τον Χριστό? Μέσα από τη διδαχή των Αποστόλων, μέσα από την κλάση του Άρτου, μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων. Ποιον ακούμε? Το Χριστό. Μέσα από τις προσευχές και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ποιον ακούμε? Το Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης μας, ο διοικητής μας, ο βασιλιάς μας, η κεφαλή μας. Εσείς λοιπόν δεν ακούσατε, επειδή ακούσατε Αυτόν και εις Αυτόν διδαχτήκατε. Τι θα πεις σε Αυτόν διδαχτήκατε? Από Αυτόν διδαχτήκατε και σε Αυτόν, προς Αυτόν, Αυτός ήταν το πρότυπό σας. Δεν διδαχτήκατε σε άνθρωπο να μοιάσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, στο Χριστό θα μοιάσουμε. Και το Χριστό ακούσαμε και σε Αυτόν διδαχτήκαμε, καθώς χωρίς το Χριστό δεν υπάρχει αλήθεια. Αμήν αδερφοί. Χωρίς το Χριστό δεν υπάρχει αλήθεια. Άρα λοιπόν, σε όποια κατάσταση και αν είσαστε, ό,τι και να έχει συμβεί, όποια και να είναι η χριστιανική σας ζωή, προσέξτε να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο. Πρέπει να τον απεκδηθείτε. Θυμάμαι μπόλιασα κάτι ελιές στον κάλαμο και χάρηκα γιατί βγάλανε μία ελιά αριστούργημα. Πάω όμως τον άλλο χειμώνα, έλειπα όλο το χειμώνα, πάω το άλλο καλοκαίρι, τι να δω? Γύρω γύρω παράριζα, άγριες ρίζες, κοντεύε να πνίξει το καλό μπόλι. Λέω, ξαναφύτρωσε η παλιά ηλιά. Ξαναφυτρώνει ο παλιός άνθρωπος. Το ότι αναγεννήθηκα δεν σημαίνει ότι τελείωσα. Αντιθέτως, άρχισα το περπάτημα με τον Χριστό. Γιατί? Γιατί θα ξαναβγεί ο παλιός άνθρωπος. Θα ξαναβγουν οι εγωισμοί, θα ξαναβγουν οι ζήλες, θα ξαναβγουν οι πίκρες, θα ξαναβγουν οι φιλοδοξίες, οι υπερηφάνειες, θα ξαναβγούνε. Και τι λέει ο Θεός τώρα? Πρόσεξε, πάντοτε να απεκδίεσαι τον παλιό άνθρωπο. Μα τον απεκδίθηκα, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, το βάφτισμα εν ύδατη. Αυτό ήταν η αρχή, η μεγάλη, αλλά υπάρχει συνέχεια.
θα συνεχίζεις να απεκδίεσαι τον παλιόν άνθρωπο με τα πάθη και τις αμαρτίες που θα τις γκρεμίζεις, θα τις καταστρέφεις δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ώστε τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας που αφαιρεθήκαν από την Αναγέννηση και ξαναβγαίνουν με τον παλιόν άνθρωπο, να έχουμε τη δυνατότητα δια Πνεύματος Αγίου να τα ξεριζώνουμε και να παραμένουμε άγιοι και καθαροί. Εσείς λοιπόν να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο κατά την προτέραν διαγωγή των φυρόπαινων κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας. Πώς δημιουργούνται λοιπόν, πώς δημιουργείται ο παλιός άνθρωπος στη ζωή μας? Με τις επιθυμίες μας της απάτης, τις απατηλές. Εδώ τώρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να φυλάμε την καρδιά μας τι επιθυμεί. Την απάτη του πλούτου, την απάτη της δόξας, την απάτη της ειδονής, την απάτη της καλοπέρασης, την απάτη της περηφάνειας, της έπαρσης. Τι επιθυμεί η καρδιά μας? Εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι το πιο σοβαρό ζήτημα στη χριστιανική μας ζωή. Οι απατηλές επιθυμίες που γεννιόνται. Ο Θεός θέλει να έχουμε επιθυμίες σαρκός αγιασμένες, επιθυμίες οφθαλμών αγιασμένες και επιθυμίες πνεύματος αγιασμένες. Θυμηθείτε την Εύα, σε απόλυτο αγιασμό δεν είχε γνωρίσει καθόλου το κακό, μόνο το καλό, μόνο την αυλογία του Θεού. Κάθε δειλινό τους επισκεπτότανε ο Θεός και συνομιλούσε μαζί τους. Όμως, ενώ στο κέντρο του παραδείσου ήταν το δέντρο της ζωής, για την Εύα στο κέντρο του παραδείσου ήταν το δέντρο το απαγορευμένο. Στο κέντρο της ζωής της Εύας ήταν το δέντρο το απαγορευμένο. Αυτό που ο Κύριος είπε, μη φάτε από αυτό, και της το είπε ο Αδάμ, γιατί αν φας θα πεθάνεις. Και πήγαινε και πλησίαζε. Και εδώ ο Λόγος του Θεού μας το λέει πολύ καθαρά. Ο Θεός να πείραστος κακών. Δεν πειράζεται από κανέναν και κανέναν δεν πειράζει. Καθένας από εμάς όμως πειράζεται από τον διάβολο εξαιτίας των απατηλών επιθυμιών μας. Που έρχεται ο διάβολος και μας δείχνει την ικανοποίηση. Το βλέπεις, να το. Αυτό θα σου το δώσω. Αυτό που επιθυμείς το έχω στα χέρια μου. Έτσι είπε και στον Χριστό. Όλα τα βασίλεια τα έχω στα χέρια μου, πάρτα. Αλλά ο Χριστός δεν είχε, ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είχε απατηλές επιθυμίες. Εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν η Βασιλεία των Ουρανών, το έργο του Θεού. Γι' αυτό και αντεστάθηκε και νίκησε, και μάλιστα εν τέλει μέχρι το τέλος το διάβολο, και έμεινε αναμάρτητος. Και ενώ γύριζε γύρω γύρω από το δέντρο η Εύα της γνώσεως του καλού και του κακού, να και ο πειράζον. Είναι πολύ σημαντικό που τρώμε το χρόνο μας. Να το προσέξουμε, αδερφοί. Τι κάνουμε πιο πολύ απ' όλα στη ζωή μας? Πιο πολύ στη ζωή μας ασχολούμεθα με το ποδόσφαιρο, λέω. Ασχολούμεθα με την τηλεόραση. Ασχολούμεθα με το ίντερνετ. Ασχολούμεθα με τα παιχνίδια. Ασχολούμεθα με βόλτες. Ασχολούμεθα με την παρέα του κόσμου. Με τι, πού ευχαριστιόμαστε, πού καλύπτονται οι επιθυμίες μας? Με τι ασχολούμεθα για να καταλάβουμε τι επιθυμούμε? Ασχολούμεθα με το Λόγο του Θεού? Ασχολούμεθα με το έργο του Θεού? Ασχολούμεθα με την προσευχή? Με τι ασχολούμεθα? Αυτό θα μας δείξει ποιες είναι οι επιθυμίες μας, αν είναι απατηλές ή αν είναι ένδοξες, ουράνιες και αιώνιες. Ασχολούμεθα με το διάβασμα των παιδιών μας ή με την προσευχή για τα παιδιά μας?
Ασχολούμεθα με το να μαγειρέψουμε ένα καλό φαΐ που είναι καλό και απαραίτητο, ή ασχολούμεθα με το να φωνάξουμε τον άντρα μας και να πάμε να προσευχηθούμε γιατί έχω ένα πρόβλημα? Τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά? Τι είναι αυτό που σε ελκύει? Τι είναι αυτό που με το οποίο περνάς το χρόνο σου? Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι και πόσο εύκολο να το καταλάβω? Το ξαναδιαβάζω λοιπόν. Απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέραν διαγωγή, τον φθυρόμενο, να ένας άνθρωπος που φθύρεται από τις απατηλές επιθυμίες. Η Εύα λοιπόν γύρω γύρω στο δέντρο, να και ο διάβολος. Και μάλιστα με το φρονιμότερο ζώο, το φίδι. Δεν πήγε με κερατάκια να τη φοβήσει. Πήγε όμορφα να τη δελεάσει. Τη βλέπει που κοιτάει, λέει, πράγματι λέει, ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Η Εύα το κοίταει και λέει, όχι, μόνο από αυτό. Από κάτω ήταν όμως. Εκεί πέρναγε τον καιρό της. Από κάτω από το δέντρο ήταν. Μόνο από αυτό μας είπε να μην φάμε. Γιατί αν φάμε θα πεθάνουμε. Ψέματα, λέει ο Θεός. Δεν θα πεθάνεις. Αντιθέτως, θα γίνεις σαν το Θεό. Και Εύα έπιασε κουβέντα και παρακτηρεί τώρα αυτό που επιθυμούσε. Λέει, α, είναι ωραίος την όψη καρπός. Ωραίος καρπός. Και φαίνεται και νόστιμος. Και αν τον φάω, θα αποκτήσω και σοφία. Τέλειωσε. Καθένας πειράζεται από τις δικές του επιθυμίες. Η επιθυμία αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία, παίρνει απόφαση ο άνθρωπος, και η επιθυμία εκτελεστεί, η αμαρτία εκτελεστήσα, φέρνει το θάνατο. Οι απατηλές επιθυμίες είναι αυτές που μας πάνε μακριά από το Θεό, και οι ευλογημένες επιθυμίες είναι αυτές που μας πάνε κοντά στο Χριστό. Και εγώ τις επιθυμίες τις δικές σου δεν τις ξέρω, τις δικές μου ξέρω. Και πρέπει να λάβω τα μέτρα μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσω που βρίσκομαι. Πρέπει να καταλάβω. Πρέπει να δω τι θα κάνω. Επιθυμώ να πηγαίνω στην εκκλησία. Επιθυμώ να μην λείπω από την εκκλησία. Επιθυμώ να πηγαίνω στην νεολαία, παραδείγματος χάρη. Επιθυμώ να μην λείπω από την νεολαία. Αυτές είναι αιώνιες επιθυμίες καλές. Ή επιθυμώ να πάω να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνω και κάθε μέρα στην εκκλησία. Έχω και διάβασμα τα παιδιά. Οι δικαιολογίες των απατηλών επιθυμιών. Αδερφοί αγαπητοί, να φροντίσουμε να ελέγχουμε τις επιθυμίες μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι. Αλλιώς οι απατηλές επιθυμίες φθύρουν τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν ελέγχουμε τον εαυτό μας από τις απατηλές επιθυμίες, τότε ανανεωνόμεθα, πού? Στο πνεύμα. Δηλαδή νέο πνεύμα μας δίνει ο Θεός. Ανανεωνόμεθα εις το πνεύμα του νοός μας δημιουργούμε καινούργιες σκέψεις. Σκεπτόμαστε με φρόνηση, με σοφία. Και το αποτέλεσμα, απορρίπτουμε το αχρίο και εκλέγουμε το τίμιο που επιθυμούμε. Ή παρόλο που επιθυμούμε το αχρίο, επειδή ελεγχόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, το απορρίπτουμε, βάζουμε νόμο στον εαυτό μας και εκλέγουμε το τίμιο. Και έτσι υπάρχει ανανέωση του πνεύματός μας και του νοός μας, και στη συνέχεια ενδυόμεθα, γιατί αν δεν υπάρξει ανανέωση στη λογική μας, στη σκέψη μας, δεν μπορούμε να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο που είναι κτιστής κατά Θεόν, για να ζει με δικαιοσύνη και αφιέρωση που προέρχονται μόνο από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μόνο.
Επαναλαμβάνω λοιπόν, απεκδιώμεθα τον παλιόν άνθρωπο και γκρεμίζουμε, διώγουμε τις απατηλές επιθυμίες. Με αποτέλεσμα να ανανεώνονται οι σκέψεις μας, είτε βάζοντας νόμο στον εαυτό μας, είτε κατά χάριν, καθώς η χάρη του Θεού γεμίζει την καρδιά μας με τη γνώση του Θεού. Και όταν ανανεώσουμε τις σκέψεις μας κατά Χριστόν Ιησούν, δια Πνεύματος Αγίου, μπορούμε να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο, τον χτισθέντα κατά Θεό, για να ζει με δικαιοσύνη και αφιέρωση που προέρχονται μόνο από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Υπάρχει περίπτωση να έρθει στη ζωή μας δικαιοσύνη Θεού και αφιέρωση στον Θεό χωρίς το Ευαγγέλιο? Αποκλείεται. Με άλλα βιβλία, με άλλα βιβλιαράκια, με άλλες σκέψεις, με άλλα διαβάσματα, διάβασε ό,τι θες. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού και η αφιέρωσή σου στο Θεό δημιουργείται μόνο από το Λόγο του Θεού, που είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής που θέλει με απατηλές επιθυμίες και πνεύματος που αποφασίζει με λογική Θεού. Η πνευματική ζωή δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ευλογημένη. Δεν είναι εύκολη. Είναι αγώνας. Είναι πόλεμος. Γιατί υπάρχει ο πειράζων απέναντι. Σε όποια ηλικία και να είσαι. Και 10 και 12 και 15 και 55 και 65 και 85. Και ο πειράζων έρχεται με τις απατηλές επιθυμίες τις δικές σου. Ή πιο σωστά, έρχεται στις απατηλές επιθυμίες τις δικές σου. Και πρέπει αυτές να τις γκρεμίζουμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Και επιμένω, οι γονείς, τουλάχιστον για τα παιδιά κάτω από 18 χρονών, έχουν απόλυτα την ευθύνη. Ο πατέρας να συνοικεί κατά γνώση με τη γυναίκα του και με την οικογένειά του. Δεν μπορεί να είναι απορροφημένος από το έργο του το προσωπικό ή και το έργο του Θεού και να μην εξετάζει με προσοχή τις επιθυμίες της γυναίκας του και των παιδιών του. Η μάνα να μην εξετάζει με προσοχή τις επιθυμίες των παιδιών της. Και να διορθώνονται όλα αυτά στην οικογενειακή προσευχή. Γιατί αν δεν έχουμε οικογενειακή προσευχή, να εξητούμε το αίμα του Χριστού να καθαρίζει τα παιδιά μας και να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, θα μεγαλώσουν τα παιδιά και τα χάσαμε. Πού είναι το παιδί σου? Προσευχή σου να επιστρέψει. Τώρα θα προσευχηθώ, αλλά εσύ τι έκανες όταν τα είχες στην εξουσία σου? Ποτέ δεν ήταν στην εξουσία τα δικά μου, στη δική μου, άλλα παιδιά εκτός από τα δικά μου. Τα παιδιά μας είναι στην εξουσία μας μέχρι τα 18 χρόνια. Δεν μπορείς να μην ξέρεις, να μην βλέπεις, να μην ψάχνεις, να μην προσεύχεσαι, να δεις μέσα στην τσάντα του τι έχει το παιδί. Μέσα στη σκέψη του τι έχει το παιδί. Ούτε να πεις τα αφήνω ελεύθερα γιατί εγώ δεν καταπιέζω. Λάθος. Τα παιδιά μας πρέπει να μεγαλώνουν εις υπακοήν με τα πάσης υποταγής. Τι θα πεις υπακοήν? Υπακοή του γονιών. Τα μικρά. Τα μεγάλα μόνο προσευχή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά τότε είναι αργά. Εάν όταν είναι μικρά δεν τα μεγαλώνουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εις υπακοήν με τα πάσης σεμνότητος. Να αργά, το χάσαμε το παιχνίδι. Το χάσαμε το παιδί. Εάν μάλιστα υπάρχει και τσακωμός μεταξύ πατέρα και μητέρα ή υπάρχει διαφωνία, η μάνα λέει ας τα παιδιά, παιδιά είναι τα κορίτσια μου τώρα, εντάξει δεν πειράζει, μέσα στην εκκλησία είναι. Δεν είναι. Είναι, αλλά δεν είναι. Και ο πατέρας λέει όχι, πρέπει να τα φροντίσουμε. Και υπάρχει διαμάχη. Το χάσαμε το παιδί.
Γι' αυτό λέει η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του και τα παιδιά να υπακούνε στους γονείς και τα παιδιά να μεγαλώνουν εις υπακοήν με τα πάση σεμνότητος. Γιατί τα παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, είναι στόχος του διαβόλου και έτσι μου το έδειξε ο Θεός. Ο διάβολος δεν μπορεί να στοχεύει στον πατέρα που είναι στερεωμένος, τη μητέρα που είναι στερεωμένη. Τα παιδιά σκοπεύει. Στα παιδιά επιτίθεται, στο σχολείο, στο μυαλό τους, στο μυαλουδάκι τους, να το πω πιο σωστά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Εις υπακοήν με τα πάση σεμνότητος. Δεν είσαι άγριος, δεν είσαι αυστηρός, είσαι πιστός στο λόγο του Θεού. Οι καλοσύνες και τα καλοπιάσματα στα παιδιά δεν φέρνουν σε καλό. Βεβαίως τα αγαπάμε, βεβαίως τα φροντίζουμε, βεβαίως τους κάνουμε τα χατήρια. Αλλά η υπακοή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι μεγαλύτερη βεβαιότητα. Δεν είναι αυστηρότητα η υπακοή στο Θεό. Πίστης είναι, ευλογία, ασφάλεια είναι. Αφήνει το κοριτσάκι της και φοράει μπικίνι και λέει δεν πειράζει τώρα, μην πονέσει και η κυλίτσα του. Τι σαχλαμάρες είναι αυτά. Τι επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά. Και άντε μετά να το μαζέψεις, θα πάει 15 και φοράει κάτω σεμνό. Δεν μπορείς να το κάνεις σεμνό. Λέει είναι κρυόν τα ποδαράκια του, μην του φοράσω παντελονάκια. Βάλ του ρε κάλτσες του παιδιού, βάλ του μια μακριά φούστα να ξέρει τι θα πει σεμνότητα. Είναι ανάγκη να του φορέσει παντελονάκια και στενά, να διαγράφεται όλο το σώμα. Τι πράγματα είναι αυτά. Και μετά λέμε πού είναι το παιδί μου, ψάξ' το, βρες το. Και αρχίζει μετά το παιδί, μεγαλώνει, λέει μέσα στην εκκλησία, κατηγορεί, μιλάει και φεύγει. Γιατί η μάνα ήταν απρόσεχτη. Γιατί ο πατέρας ήταν άχρηστος. Δεν φρόντιζε τη γυναίκα του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Μη θεωρήσετε την αυστηρότητα. Είναι ανάγκη. Τα παιδιά ζουν μέσα σε έναν κόσμο τραγικό, γεμάτο παγίδες, δελεασμούς του διαβόλου. Θυμάμαι όταν ήταν ο Ντίνος μικρός, παρέλαση κάναν τα κοριτσάκια έξω από το σπίτι. Γιατί ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα δεν ήταν. Ο διάβολος ήταν. Για μην πω για τα κορίτσια μου. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να φυλάει. Τώρα τα εγγόνια μου, τα μικρά τα παιδιά, γιατί να φοράνε φόρμα όλη την ημέρα, για να φαίνονται τα πόδια τους? Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί να φοράνε μίνι? Άσε που φοράνε και οι μανάδες μίνι. Τι να δούνε τα παιδιά? Τι να δείξεις βρε παιδί μου με το μίνι? Τα ωραία πόδια σου, να μην πω τίποτα άλλο. Τι να δείξεις? Δεν θέλεις να δείχνεις το Χριστό στη ζωή σου? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το διάβολο, ούτε με το Θεό να παίζουμε. Δεν μπορούμε να σπέρνουμε στη σάρκα. Στο πνεύμα θα σπέρνουμε, αδερφοί. Και τα παιδιά μας θα γίνουν κομπλεξικά. Ευλογημένα θα γίνουν. Θα αποκτήσουν προσωπικότητα να ξέρουν να λένε όχι στο διάβολο. Όχι. Μου λέει η Χριστίνα και χαίρομαι. Ποτέ μου δεν έχω φορέσει παντελόνι και ποτέ μου δεν έχω επιθυμήσει να φορέσω παντελόνι. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Μακάρι όλοι να είμαστε έτσι. Είναι σαν να σας πω εγώ όμως έχω επιθυμήσει να φορέσω το φουστάνι της γυναίκας μου. Τι διαφορά έχει? Και είναι μερικά και σεμνά φουστάνια, πάνε μέχρι το αστράγαλο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ψυχή των παιδιών μας, με την ψυχή των αδελφών μας. Μήπως είσαι πολύ αυστηρός?
Εάν πω κάτι έξω από το λόγο του Θεού, είμαι άθλιος και ουτίδανος. Αλλά όταν λέω μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είμαι ασφαλής. Προσοχή, αγαπημένα μου αδέλφια, στην πνευματική μας ζωή να είμαστε ενδεδειμένοι τον νέον άνθρωπο, τον κτισθέντα κατά Θεό, για να ζούμε με τη δικαιοσύνη του Θεού, με την αφιέρωση του Θεού, που προέρχονται μόνο από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αμήν.